Είδατε, στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει τίποτα. Το φτιάχνει η κυρία Σιμακοπούλου στο σπίτι τον καφέ. Ή στο Ευρωκοινοβούλιο στην καλύτερη, που δεν ξέρω και αυτό αν λειτουργεί. Είναι δια τηλεδιάσκεψη πια οι εργασίες και εκεί. Εμένα κάποτε, κυρία Σιμακοπούλου, με ρώτησε αν ξέρω να κάνω καφέ. Και λέω, πάμε, είμαστε καλά. Εσείς τώρα λοιπόν και καφέ θα πρέπει να κάνετε και να μαγειρεύετε. Γιατί το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει και τα καλύτερα. Εκεί. Όχι μόνο αυτό, δεν είναι. Είναι η εστίαση όλη τώρα. Έχει κλειστή. Α, και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, ναι, αυτό εδώ και πολύ καιρό μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Α, δεν το ήξερα αυτό. Μόνο, όλα κλειστά. Μόνο φάση take away και σε σακούλα είναι αυτό. Μάλιστα. Τώρα, προσέχουμε για να έχουμε. Έτσι πρέπει. Σωστό, σωστό. Έτσι πρέπει. Πάμε για στο θέμα για το οποίο σας καλέσαμε, που έχει να κάνει με την επιστολή του κυρίου Δένδια στον Επίτροπο Γειτονίας και Διεύρυνσης. Τον κύριο Βαρελή, με αντίγραφο στον αντιπρόεδρο. Και κοινοποιήθηκε ακριβώς στον εκτελεστικό αντιπρό της Επιτροπής για την Οικονομία, στην Υπηρεσία των Ανθρώπων. Και μεταξύ άλλων, σε αυτή την επιστολή ο κύριος Δένδιας ζητάει και το πάγωμα της τελωνιακής σύνδεσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπω και εδώ... Και έλεγχο της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τις παραβιάσεις που έχει κάνει στην τελωνιακή. Και... Άρα να μας δώσετε και μία εικόνα. Μισό λεπτό. Και μαθαίνω ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μαζί με τους Κύπριους συναδέλφους σας θα καταθέσετε μια γραπτή ερώτηση προς τον Επίτροπο Γειτονίας και Διεύρυνσης και τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο. Και μάλιστα η κατάθεση αυτή τη ερώτηση είναι με δική σας πρωτοβουλία. Κυρία Κοραή, τα έχετε πει όλα, δεν μου αφήσατε τίποτα. Όχι, να μας πείτε τι θέλετε. Εσείς θα μας πείτε το zoom. Θα σας δώσω λίγο, έτσι, λίγο context, που λένε στο χωριό μου της όλης της ιστορίας, που είναι ότι πολλά χρόνια η Τελωνιακή Ένωση που έχουμε με την Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια δίνει κάποια ωφέλη στα τουρκικά προϊόντα για να έχουν πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Από το 1995 δεν είναι? Είναι από το 1995. Η Τουρκία λοιπόν αυτό το έχει, υπάρχουν διάφορες παραβιάσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς σε επίπεδο δασμών, σε επίπεδο αποφάσεων, σε επίπεδο τέτοιου τύπου μέτρων. Η Τελωνιακή Ένωση χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καρότο στην διαχείριση, καρότο μαστίγιο της σχέσης με την Τουρκία. Δηλαδή τι? Ότι κοίταξε να δεις, έχει κάποια ωφέλη από το γεγονός ότι είσαι στην Τελωνιακή Ένωση και έχει πρόσβαση στις αγορές μας με καλούς όρους. Αλλά αν είσαι καλό παιδί η Τουρκία, θα σου δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόσβαση. Δηλαδή πρόσβαση σε περισσότερα προϊόντα, όπως είναι πολλά από τα αγροτικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχουν ενστάσεις και από την Ευρώπη. Τώρα λοιπόν έχει παγώσει η ιστορία της συζήτησης για την Τελωνιακή Ένωση. Δηλαδή, όχι όμως ό,τι αφορά, αν μου επιτρέπετε για να εξηγήσουμε και στους ακροατές, όχι σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο να προσθεθούν και άλλα προϊόντα. Είναι πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, ήταν μια σύσκεψη όπου υποτίθεται ότι θα προχωράγαμε παρακάτω, να τους ανοίξουμε την Τελωνιακή Ένωση. Μάλιστα. Σύσκεψη αυτή, όπως αποκάλυψε ο Κύπριος υπουργός, δεν έγινε. Ακυρώθηκε με πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Κύπρου, λέγοντας ότι. Και ερχόμαστε στην επιστολή του κυρίου Δένδια, ότι κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς θέλουμε να υπάρχει διαδικασία για να εξετάσουμε τις διαδοχικές παραβιάσεις που υπάρχουν από πλευράς της Τουρκίας. Πρώτον, και εκεί που εξετάζουμε την αντισυμβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, by the way, που λένε, ως μήνυμα αποδοκιμασίας για την κατασυρώη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας έναντι της Ένωσης, δεν πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο της συνολικής αναστολής της Τελωνιακής Ένωσης. Και αυτό γίνεται με βάση ερώτημα, μια συγκεκριμένη ερώτημα εδώ, να θέσω ένα ερώτημα, Χριστίνα, με αφορμή και τον κύριο Ακημίδη που θα τον έχουμε και αργότερα. Έκανε ένα αποστάρισμα χθες στο Facebook και λέει ότι είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατο για νομικούς λόγους να ανασταλεί η Τελωνιακή Ένωση, διότι προβλέπεται σύγκληση Συμβουλή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, προσφυγή στο δικαστήριο και πολλά άλλα πράγματα. Μιλάμε δηλαδή είναι για διαδικασία. Ακριβώς. Και αν είναι έτσι, μήπως τελικά είναι περισσότερο, όπως να το πω, πίεση και επικοινωνιακή έτσι, αντεπίθεση και όχι ουσία, με την έννοια ότι δεν μπορεί να γίνει, αν θα γίνει θα απαιτηθεί πάρα πολύ χρόνο ή χρόνια. Ομοφωνία που δεν υπάρχει. Να σας πω τρία πράγματα σε αυτό. Πρώτον, και μόνο να ακουστεί ότι αρχίζει η διαδικασία του να σταματήσει η Τελωνιακή Ένωση,
Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για την αγορά και για την οικονομία της Τουρκίας. Σωστό, είναι ένα οικονομικό πλήγμα. Στιγμή, mm-hmm. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή παραπέει οικονομικά. Η Τουρκία, η λίρα καταποντίζεται, δεν σας λέω για τα κρατικά ομόλογα. Το αποθεματικό νόμισμα της Τουρκίας είναι το δολάριο. Οι επιχειρήσεις χρωστούν σε δολάρια. Η νομισματική πολιτική στηρίζει με την οικονομία της Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Όμως δεν ξέρουμε για πόσο θα συνεχίζει αυτή η στρόφιγα να είναι ανοιχτή και δει από τις ΗΠΑ εν ώψη των εκλογών. Mm-hmm. Αν λοιπόν, εγώ συμφωνώ ότι είναι μια δύσκολη διαδικασία. Δεύτερον όμως σας θυμίζω ότι ήταν και πάρα πολύ δύσκολο, λέγαμε πριν τον COVID, λέγαμε ότι δεν αλλάζουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το πρωτογενές πλεόνασμα ή με τους κανόνες αυτούς. Και αλλάξαν σε μία νύχτα και τώρα μάλλον θα μονιμοποιηθούν οι αλλαγές. Λόγω COVID δηλαδή, βέβαια άλλαξαν. Δεν έχει σημασία. Κυρία Σημακοπούλου. Σημασία έχει ότι άμα θέλουν θα αλλάζουν. Τώρα είναι δύσκολη διαδικασία. Κυρία Σημακοπούλου. Χθες ανέτρεξε έτσι σε κάποια στοιχεία πρόχειρα. Οι εμπορικές συναλλαγές αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία είναι γύρω στα, κάνει εξαγωγές γύρω στα 68-69 δισεκατομμύρια και άλλα τόσα είναι οι εξαγωγές της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκ των οποίων έχει υπόψη ότι 35 δις είναι με τη Γερμανία. Αν μας δίνετε λοιπόν ακόμη, μήπως είναι πάρα πολλά τα λεφτά και μήπως είναι ίσως λίγο πιο ρεαλιστικό, έτσι για να το πω, ένα εμπάργκο όπλων το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μάλιστα μετεπιτάσεως και μέσα και στις δηλώσεις του, και επίσης είναι κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια το χρόνο μπροστά δισεκατομμύρια. Σε αυτό το αίτημα όμως είχαμε ήδη μια πρώτη απάντηση από τη Γερμανία, η οποία κάθε άλλο παρά φαίνεται να είναι δεκτική δηλαδή, και θετική. Πού πάμε τελικά, μήπως είναι πολλά τα λεφτά και λίγο σκιαμαχούμε? Νομίζω ότι πάμε βήμα-βήμα. Και καταρχάς δεν θέλει κανείς να ανασταλεί η Τελωνιακή Ένωση, υπό την έννοια ότι έχει όφελος και για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το ζητούμενο δεν είναι ένας εμπορικός πόλεμος. Mm-hmm. Απλά το ζητούμενο είναι να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα που μας δίνει η Τελωνιακή Ένωση και μπορούμε να πάμε βήμα-βήμα. Και αυτό ζητάει και η επιστολή του κυρίου Δένδια. Δηλαδή λέει, απαντήστε σε ορισμένες παραβατικές συμπεριφορές και συμβολικά κάντε κάποια πράγματα. Όπως για παράδειγμα, δεν προχωράμε στην διεύρυνση. Από εκεί και πέρα μετά μπορεί αυτό να αρχίσει να ξυλώνεται το pullover. Είναι καλό το ότι τίθενται. Τώρα, άμεσα, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει? Γιατί το Roots Race έφτασε στα 9 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο. Λίγη αύριο η Ναύτεξ, αλλά από ό,τι λέει η Γενίσα Φακ, που είναι και του γαμπρού νομίζω του Ερντογάν η εφημερίδα, θα υπάρξει επέκταση και αυτό είναι ας πούμε και το πλέον αναμενόμενο. Εάν φτάσει στα 7 μίλια, τι κάνουμε εμείς? Γιατί ούτε η Τελωνιακή Ένωση μας σώζει, ούτε το εμπάργκο όπλων που θα το σκέφτεται κανένα δύο αιώνες η Γερμανία και η Ισπανία και η Ιταλία. Οι τρεις χώρες που αντιδρούν και στις κυρώσεις. Έτσι. Και έχετε δίκιο. Δηλαδή, προφανώς οι χώρες αυτές θα συνεχίσουν να αντιδρούν, γιατί είναι οι χώρες που έχουν τα μεγαλύτερα οικονομικά συμφέροντα. Δισεκατομμυρίων. Ακριβώς. Τώρα, αυτό που με ρωτάτε έχει πολιτικές, διπλωματικές και επιχειρησιακές προεκτάσεις. Και προφανώς είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ τουλάχιστον εκφράζω πρώτα απ' όλα την εμπιστοσύνη μου εκτός από την πολιτική ηγεσία προφανώς και στη στρατιωτική ηγεσία και στο πολεμικό ναυτικό. Βέβαια, όλοι εμπιστευόμαστε. Πώς να, να αντιδράσουν εάν υπάρξουν προκλήσεις οι οποίες περνάνε ακόμα και τα σημεία που βρισκόμαστε σήμερα. Η αντιπολίτευση, κυρία Σημακοπούλου, σκληραίνει τη στάση της και χθες η κυρία Γεννηματά δήλωσε ότι κακώς αφήσαμε το τουρκικό σκάφος να μπει στα 12 μίλια. Δεν θα έπρεπε να το αφήσουμε. Εσείς τι λέτε? Δεν ξέρω. Όταν κάνει κάποιος μια τέτοια πρόταση, είναι σεβαστή και είναι σημαντικό για τη δημοκρατία να υπάρχει μια σοβαρή αντιπολίτευση, η οποία να κάνει σοβαρές προτάσεις και ιδίως στα εθνικά θέματα να δείχνει τη σωστή ομοψυχία για να τα αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί. Όμως, όταν κάνει μια τέτοια πρόταση, ή όταν αντίστοιχα ο κύριος Τσίπρας λέει να ασκήσουμε το δικαίωμά μας να επεκτείνουμε στα 12 μίλια, το οποίο δεν το έκανε όταν ήταν πρωθυπουργός, αλλά τώρα το θυμήθηκε για να έχει κάτι να πει. Πρέπει να είσαι και πολύ συγκεκριμένος, πρώτον για το τι πρέπει να κάνεις στην περίπτωση της κυρίας Γεννηματά και δεύτερον πώς θα αντιμετωπίσεις τυχόν αντιδράσεις διεθνώς από κινήσεις τις οποίες προτείνεις. Και εσωτερικώς.
Γιατί ένα πόλεμο θα είναι δική μα υπόθεση. Βεβαίω και εσωτερικό. Και εσωτερικό. Άρα, αλλά όταν επεκτείνει τα 12 μίλια, καλά είναι να το συζητήσει και με κανέναν άλλον. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδα και Τουρκία. Κλείνει τη διάβλο θαλάσση σε ένα σωρό χώρε, οι οποίε μετά πρέπει να σου ζητάνε άδεια κάθε φορά που θέλουν να περάσουν. Άρα δεν θα περάσει απαρατήρητη αυτή η κίνηση. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι ή δεν είναι ενδεδειγμένη. Και πότε είναι ενδεδειγμένη, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω ότι είναι ένα ζήτημα πολύ πιο πολύπλοκο από το απλοϊκό επικοινωνιακό που μπορεί να θέτει ο κ. Σπίτσα. Να σας θέσουμε όμως και ένα άλλο ερώτημα, κυρία Σιμακοπούλου. Κατά τη δική σας γνώμη, πότε θα έπρεπε η Ελλάδα, έτσι για να σας το πω πάρα πολύ απλά, να βυθίσει το Roots Race? Για σας ποια είναι? Δεν θέλω να πω η κόκκινη γραμμή, γιατί έχει παρεξηγηθεί, έχει κάνει. Ποιο είναι αυτό το σημείο, ποια είναι τα μίλια, ποια είναι η τουρκική ενέργεια, όπου θα η Άννα Ασημακοπούλου θα έλεγε ναι, εδώ πρέπει να το βυθίσουμε το Roots Race. Εντάξει, πρέπει να με κάνετε ναύαρχο. Όχι, είστε πολιτικός, γιατί οι πολιτικοί αποφασίζουν. Οι ναύαρχοι παίρνουν εντολές. Εντάξει, έχετε δίκιο. Έχει ένα μεγάλο επιχειρησιακό κομμάτι, αλλά προφανώς η εθνική κυριαρχία είναι κόκκινη γραμμή για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την Άννα Μιχαήλα Σιμακοπούλου ή για τον Ναύαρχο ή για τον οποιονδήποτε παίρνει αυτή την απόφαση. Άρα αυτό δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα απευχόμαστε να υπάρξει ένα πράγμα το οποίο είναι, πώς να σας πω, ατύχημα που προκαλεί εξελίξεις τις οποίες δεν τις χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η έννοια αυτή τη στιγμή. Εγώ σας είπα και πριν, όταν σας είπα για την εμπιστοσύνη μου, πιστεύω με ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα από μένα να πάρουν αυτές τις αποφάσεις και επιχειρησιακά και πολιτικά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα πάρει σωστή απόφαση. Αυτό που φοβόμαστε όλοι είναι το απρόοπτο και το ατύχημα, το οποίο οι πιθανότητες αυξάνονται όταν έχεις αυτού του τύπου το συνοστισμό στο λάθος. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή θέσατε το θέμα της επέκτασης στα 12 μίλια με έναν τρόπο, θα έλεγε κανείς, πολιτικό και έτσι ευρύτερα ευρωπαϊκό. Ο κύριος Λάμπρος Τζούμης, ο οποίος είναι αντιστράτηγος και είχε διατελέσει και είχε υπηρετήσει και κατά την θητεία της δικής σας κυβέρνησης, χθες είχαμε μία συζήτηση μαζί του, Άξιον 24, και είπε ότι κατά την άποψή του όλες οι πρωθυπουργικές ηγεσίες από το 1974 και μετά ήταν φοβικές και κακώς δεν έκαναν επέκταση στα 12 μίλια. Τι απαντάτε? Απαντάω ότι αυτό είναι ένα σχόλιο του τύπου «στη στιγμή μου γνώση να στήχα πρώτα» ή ότι οι αποφάσεις πρέπει να κρίνονται με τα δεδομένα τα οποία επικρατούσαν τη στιγμή που έπαιρνε κανείς την απόφαση. Εγώ δεν... Θεωρείτε ότι ήταν φοβικοί οι πρωθυπουργοί της μεταπολίτευσης και δεν έκαναν αυτή την κίνηση? Γιατί αυτό είπε ο αντιστράτηγος. Θεωρώ ότι σήμερα η διεθνή συγκυρία είναι μια συγκυρία η οποία ευνοεί κινήσεις διευθέτησης των σχέσεων όπως γίνονται τώρα, ας πούμε, με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, με την Αλβανία κλπ. Θα πάμε στη Χάγη. Ναι. Νομίζω ότι το πολιτικό περιβάλλον, αλλά και οι τουρκικές διαθέσεις και το σημείο που βρίσκεται η εσωτερική τουρκική κρατοβουλία. Κάνει διακοπές τώρα το κινητό σας. Ευνοεί την κινητικότητα. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σιμακοπούλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα.